Μαζί μας ο Κωνσταντίνος από το Καπάνι Project και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σε αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ. Εδώ πρέπει να αλλάξω τις λάμπες. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερώτηση και πάμε και μια βόλτα να μου δείξεις τι έχουμε εδώ. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, τι είναι το Καπάνι Project με δύο λέξεις? Το Καπάνι Project είναι ένας συνδυασμός της παράδοσης με το σύγχρονο. Mm-hmm. Ξεκίνησε το 2016 και θέλαμε μέσω του πολιτισμού να ξαναεντάξουμε την αγορά Καπάνι μέσα στον πολιτιστικό και κοινωνικό ιστό της πόλης. Mm. Θεωρήσαμε ότι μέσω του πολιτισμού και της μουσικής θα δίναμε ζωντάνια πάλι στην αγορά και μας άρεσε πάρα πολύ η αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπόρων εδώ όταν συναντούσαν στα στενά καλλιτέχνες να κάνουν performance. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι τρομερή. Mm-hmm. Κύριε Μηχανικέ, τα μοσαϊκά να γυαλίσουμε. Βλέπεις από εδώ, ξεκινήσαν ήδη προετοιμασίες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις γιατί ξεκίνησε από εδώ, από αυτόν τον ιστορικό χώρο. Γιατί, όπως βλέπεις καθώς περπατάμε, είναι ένα έτοιμο φεστιβαλικό τοπίο. Mm-hmm. Έχει μια κινηματογραφική άβρα, ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος που έρχεται βλέπει κάτι τελείως καινούριο και διαφορετικό. Ναι. Εντάξει, αμιλητέα βέβαια είναι και η ιστορική σημασία της αγοράς και το πολιτιστικό της background και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι ο ιδανικός χώρος για να κάνουμε ένα τέτοιο project. Λοιπόν, σε ποιο κοινό απευθυνόμαστε με το project αυτό? Στο project απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες, από πολύ μικρά παιδιά μέχρι πολύ μεγάλα παιδιά. Σε κάθε κοινωνική τάξη και γι' αυτό βέβαια μπορούμε να στήσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα με δωρεάν είσοδο. Αυτός είναι ο στόχος, να έρθουν νέες γενιές, γενικότερα να έρθει νέος κόσμος να γνωρίσει την παράδοση και την ιστορία της αγοράς και να τονώσουμε φυσικά και το αγοραστικό κοινό της τοπικής κοινότητας. Θέλω να μου πεις τι αντιμετώπισε αυτό το Καπάνι Project από τους φορείς της πόλης. Ωραία ερώτηση. Κοίταξε, οι δημόσιοι και οι πολιτιστικοί φορείς το έχουν δει με πολύ θετική ματιά το project και γι' αυτό μπορείς να καταλάβεις από τα 7 χρόνια ζωής του που έχουν αλλάξει το διοίκηση του Δήμου και το στηρίζει ο εκάστοτε δήμαρχος. Mm. Έχουν θετική άποψη γιατί για το σκοπό του project, για να τονωθεί η αγορά. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι η αγορά παίρνει μια νέα μορφή, έτσι και αυτοί ευχαριστούνται και χαίρονται με το αποτέλεσμα και γι' αυτό το υποστηρίζουν. Φέτος το φεστιβάλ είναι στο επίσημο πρόγραμμα των Δημητρίων και τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει το φεστιβάλ χωρίς τη βοήθεια του Ιστορικού Κέντρου και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Εμάς μας χαροποιεί γιατί μας εμπιστεύονται όλοι αυτοί οι φορείς, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι καλό κάνουμε εδώ πέρα. Κωνσταντίνε, τι περιμένουμε από το φετινό Καπάνι Project? Πολλά και διάφορα περιμένουμε. Μετά από 6 χρόνια είπαμε λίγο να το ανοίξουμε το project. Δηλαδή προσθέτουμε ακόμα ένα μουσικό stage στην Οδό Χαλκαίων. Φέτος θα έχουμε πάνω από 70 καλλιτέχνες. Ξαναεπαναφέρουμε τις παραστατικές τέχνες και τις εκθέσεις όπου στην Οδό Ασκητού, όλο τον δρόμο καθόλου το διήμερο θα γίνονται όλα τα χοροθεατρικά και όλες οι παραστάσεις performance και εκεί θα γίνουν και οι εκθέσεις. Περιμένουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και φυσικά το Καπάνι Project έχει έναν τύπο, ένα χαρακτήρα που στηρίζει την καλλιτεχνική τοπική κοινότητα και φυσικά θα μας παρουσιάσουν και όλοι οι τοπικοί καλλιτέχνες στο έργο τους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για πολλές συμμετοχές στο φετινό Καπάνι Project και αναμένουμε να τα δούμε και live στις σκηνές. Τέλεια.